Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο και νόστιμο γαλακτομπουρικό. Και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: ένα φύλλο κρούστας, βούτυρο γάλακτος απαραίτητο για τη συνταγή, σμιγδάλι ψηλό, ζάχαρη, 6 αυγά, 2 βανίλιες, γάλα, στίκ κανέλας, ένα λεμόνι. Και ας αρχίσουμε ρίχνοντας 2 κούπες νερό στην κατσαρόλα μας, 3 κούπες ζάχαρη, 'Θα ρίξουμε μια φλούδα από το λεμόνι και ένα στικ κανέλας. Αν σας αρέσει η κανέλα, βάλτε παραπάνω. Αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτά, να διαλυθεί η ζάχαρη και προσθέτουμε το χυμό από μισό λεμόνι. Σε άλλο σκεύος, σε άλλη κατσαρόλα, θα βάλουμε 8 κούπες γάλα. Δύο βανίλιες, και θα θερμάνουμε το γάλα μέχρι να γίνει χλιαρό. Μην ξεχνάτε σε αυτή τη συνταγή το βούτυρο γάλακτος. Είναι το συστατικό που θα δώσει άλλη γεύση στο γλυκό μας. Βλέπουμε το γάλα έχει αρχίσει να αχνίζει ελαφρώς. Αυτό είναι το σωστό σημείο για να κλείσουμε τη φωτιά. Το αφήνουμε όπως έχει και σε ένα μπολ σπάμε 6 αυγά. Ορίστε, πίνουμε και τσαγάκι την ώρα που φτιάχνουμε το γλυκό μας. Ρίχνουμε μία κούπα ζάχαρη και ανακατεύουμε με το μίξερ για περίπου 3 με 4 λεπτά. Όταν αφρατέψει το μείγμα και φτάσει σε αυτή την κατάσταση, θα προσθέσουμε μία κουταλιά βούτυρο γάλακτος στο μείγμα και θα συνεχίσουμε το ανακάτεμα. Άλλοι το βάζουν στο μείγμα του γάλακτος, εμείς το βάζουμε σε αυτή τη φάση. Βάζουμε και δεύτερη κουταλιά. Το βούτυρο γάλακτος είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάτε αν θέλετε να φτιάξετε γαλακτομπούρικο. Προσθέτουμε το μείγμα μέσα στο γάλα, το οποίο είναι χλιαρό, και ανακατεύουμε συνέχεια. Μερικό βούτυρο δεν έχει λιώσει τελείως, θα λιώσει τώρα μέσα στο γάλα. Αδειάζουμε όλο το μείγμα. Και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει η κρέμα μας.
η κρέμα έχει δέσει, έχει πήξει στο σημείο που θέλουμε και συνεχίζουμε. Το αφήνουμε στην άκρη, λαδώνουμε το ταψί μας, το βουτυρώνουμε μάλλον με βούτυρο γάλακτος ή το λαδώνουμε, η πρώτη στρώση. Θα συνεχίσουμε με τα φύλλα, τα οποία θα τοποθετήσουμε ακριβώς έτσι, σταυρωτά. Το μισό μέσα στο σκεύος και το μισό απ' έξω, σε σχήμα σταυρού. Βουτυρώνουμε τα δύο πρώτα φύλλα με βούτυρο γάλακτος. Συνεχίζουμε με τα άλλα δύο φύλλα, τα οποία θα μπουν σε σημείο αριστερά και δεξιά, σταυρωτά δηλαδή. Και μην ξεχνάμε ότι σε κάθε φύλλο το βουτυρώνουμε, το κάθε φύλλο το βουτυρώνουμε. Βάζουμε ένα φύλλο στο κέντρο, και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε τη γέμιση. Η συνταγή είναι απλή και μπορείτε όλοι να την φτιάξετε. Απλώνουμε τη γέμιση με ένα κουτάλι. Και τώρα δείτε πώς θα κλείσει η πίτα μας, το γλυκό μας. Παίρνουμε τα φύλλα που προεκπέμπουν και τα διπλώνουμε προς το κέντρο. Σχηματίσαμε ένα φάκελο. Βουτυρώνουμε πάλι. Βάζουμε τα υπόλοιπα φύλλα επάνω, στο κέντρο, βουτυρώνοντας κάθε ένα χωριστά. Θα προσθέσουμε συνολικά γύρω στα 4-5 φύλλα. Πιέζουμε με το πινέλο στις γωνίες ώστε να μπει το φύλλο καλά στις άκρες. Βλέπετε, ο τρόπος που γίνεται είναι πάρα πολύ απλός και άλλωστε το δείχνουμε στο βίντεο αναλυτικά, ώστε να μπορούν όλοι να απολαύσουν ένα πεντανόστιμο γαλακτομπουρίκο. Αφού ολοκληρώσαμε τη φάση με τα φύλλα, θα χαράξουμε επιφανειακά το γλυκό μας. Όχι μέχρι το τέλος, μόνο τα πρώτα φύλλα. Μέχρι τη μέση περίπου.
Το γλυκό μας είναι έτοιμο. Και είναι η ώρα για να το βάλουμε στο φούρνο στους 170 με 180 βαθμούς μέχρι να ροδίσει περίπου 40 λεπτά ανάλογα με το φούρνο. Είμαστε έτοιμοι. Μόλις το γλυκό βγει κατευθείαν από το φούρνο μας καυτό, ρίχνουμε πάνω το κρύο σιρόπι που έχουμε ετοιμάσει στην αρχή. Και το αφήνουμε στην άκρη για να τραβήξει όλο το σιρόπι. Η εικόνα είναι εξαιρετική, φυσικά και η μυρωδιά και η γεύση. Ώρα για σερβίρισμα. Κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι μέσα. Και για τον δημιουργό, γιατί δημιουργό, ένα μεγάλο κομμάτι. Ευχαριστούμε και σήμερα που μείνατε μαζί μας. Κάντε μια εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο. Από μας, γεια σας.